είπα ότι το πρώτο θέμα της εκπομπής θα είναι η ένταξη των έργων του φράγματος στο ΕΣΠΑ. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Πλακιωτάκη. Εδώ μαζί μας είναι ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, πρώην Υπουργός και εννοείται πρώτα και πάνω απ' όλα θέλω να πιστεύω Λασιθιώτης βουλευτής. Και, κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, με πολύ χαρά δεχτήκαμε χθες το βράδυ την ανακοίνωση για τα συνοδά έργα του φράγματος. Έπεσαν οι υπογραφές από το Υπουργείο Οικονομικών και θέλω να ρωτήσω πόσο σίγουροι είμαστε τώρα ότι θα δρομολογηθούν τα έργα, με δεδομένο ότι υπάρχει και έτσι μια αμφισβήτηση. Πρώτον, είμαστε σε προεκλογική περίοδο και δεύτερον είχαμε την απένταξή τους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και υπάρχει αυτό το ερώτημα στον κόσμο, μήπως είναι και αυτό προεκλογικό. Αυτό ακούγεται από μια διάχυτη ανησυχία, σωστά. Τι λέτε σε αυτό, κύριε Υπουργέ? Να τα πάμε με τη σειρά, για γιατί ξέρετε, αυτή η περίοδος προσφέρεται για λαϊκισμούς, προσφέρεται για δημιουργία εντυπώσεων, με σκοπό βεβαίως να παραπλανηθεί ο κόσμος. Ποια είναι όμως η πραγματικότητα? Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα συμπληρωματικά έργα του φράγματος των Προμιανών είχαν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Τον προηγούμενο λοιπόν Σεπτέμβριο έγινε αναθεώρηση του προγράμματος ανάκαμψης και απεντάχθηκαν κάποια έργα, μεταξύ των οποίων και κάποια αντιπλημμυρικά έργα στο τουριστική χώρα και τα συμπληρωματικά έργα του φράγματος των Μπραμιάν. Έπεσε η γραμμή μας, ναι. Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια με τον... αποκαταστάθηκε η γραμμή μας. Κύριε Υπουργέ, μιλούσαμε για την αξιοπιστία και μας έκλεισε. Ναι, όχι, έχει αξίζει να πούμε τη σειρά των πραγμάτων για να ενημερωθεί και ο κόσμος. Τον περασμένο λοιπόν Σεπτέμβριο έγινε αναθεώρηση του προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης με σκοπό να μπουν ενδεχομένως και νέες δράσεις και κάποιες οι οποίες δεν προχωρούσαν με τους ρυθμούς που θα επιθυμούσαμε, με δεδομένο ότι το Ταμείο Ανάκαμψης έχει σφιχτά χρονοδιαγράμματα. Έγινε απένταξη κάποιων έργων, μεταξύ των οποίων και του φράγματος των Μπραμιανών. Τότε λοιπόν κάποιοι βγήκαν και είπαν ότι, ξέρετε, η απένταξη σημαίνει ότι οριστικά το συγκεκριμένο έργο δεν θα υλοποιηθεί. Από τότε όμως, όπως γνωρίζετε και στο σταθμό σας νομίζω το είχα πει, ότι το έργο αυτό απλά θα αλλάξει χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Αντί να είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης, θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, όπως και έγινε. Διότι, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, σας έχω στείλει και την σχετική ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ. Επομένως, με δεδομένο ότι η διαδικασία είναι ήδη σε εξέλιξη, δηλαδή η διαδικασία ανάδειξης του οριστικού αναδόχου, η οποία αναμένεται τους αμέσως επόμενους μήνες, και η οριστική έναρξη των εργασιών, και με δεδομένο πλέον ότι έχουμε και χρηματοδοτικό πρόβλημα, δεν υπάρχει κανένα απολύτως λόγος ανησυχίας για την δρομολόγηση αυτού του πολύ σημαντικού έργου για την ευρύτερη περιοχή, η οποία θα ενισχύσει και το υδάτινο δυναμικό του φράγματος, αλλά και θα θωρακίσει και αντιπλημμυρικά την περιοχή. Άρα είναι ένα έργο που θα δώσει νέα πνοή σε μια ιδιαίτερα ξηροθερμική περιοχή της Ιεράπετρας και βεβαίως ένα ακόμη έργο όπου γίνεται πράξη σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρχε πολύ και έντονη φημολογία, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό καθυστερεί να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, διότι θα γίνει με ΣΔΙΤ μετά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, λένε κάποιοι. Υπάρχει τέτοια περίπτωση? Όχι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είναι χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ. Είναι χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται από το Υπουργείο Υποδομών και μέσα στον χρόνο θα υπάρξουν οι οριστικοί ως ανάδοχος και βεβαίως θα ξεκινήσουν και οι εργασίες. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε μπαίνει το νερό στα βλάκια που λέμε και εντός του 24 ξεκινούν αυτές οι... πιστεύετε ότι θα ξεκινήσουν οι εργασίες, μάλλον και ο ανάδοχος θα είναι και αυτός που κατασκευάζει την προσαγωγό, έτσι μας έχει πει ο πρόεδρος του ΕΒ.
Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει, μιας και υπάρχει λειψιδρία και υπάρχει έντονος προβληματισμός, κύριε Υπουργέ. Ξέρουμε ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην κλιματική αλλαγή, που την Κρήτη, η Κρήτη είναι στο στόχαστρο βασικά εδώ και πολλά χρόνια. Ένα επίσης έργο που έχει ανακοινωθεί και αυτό είναι σε εξέλιξη και θα ήθελα να σας αναφέρω και γι' αυτό, που είναι το φράγμα του Αγίου Ιωάννου, το οποίο θα αρδεύσει μια ευρύτερη περιοχή 7.500 περίπου στεμάτων. Αυτό είναι ένα έργο ΣΔΙΤ. Είναι από τα 9 συνολικά έργα ΣΔΙΤ που αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη στη χώρα. Τα δύο είναι στον ομό Λασιθίου. Μια τεράστια επιτυχία. Για το Λασίθι αναφέρομαι στο φράγμα του Αγίου Ιωάννου, αλλά και στη λίμνο Δεξαμενή των Χοκλαγιών. Ολοκληρώθηκε ο ανταγωνιστικός διάλογος και τον επόμενο βήμα δημοπρατείται και τα δύο αυτά έργα, διότι προκειμένου βέβαια θα έχουμε μία εργολαβία ουσιαστικά και για τα δύο έργα. Αυτό το έργο είναι κατά 30% στο Ταμείο Ανάκαμψης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι με τη δρομολόγηση και αυτού του έργου η περιοχή της Ιεράπετρας θα αντιμετωπίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, σχεδόν στο σύνολό του, το πολύ μεγάλο πρόβλημα της λειψιδρίας, ενισχύοντας και την πρωτογενή παραγωγή αλλά και τον τουρισμό. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, μια ερώτηση φιλοκροατή: ποιος είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη του έργου και τι πρέπει να κάνει? Δηλαδή πρέπει να το κυνηγάει, πρέπει να προσέχει, πρέπει να βλέπει? Ποιος θα το επιβλέπει αυτό το έργο? Μιλάμε για τα έργα του φράγματος τώρα. Κοιτάξτε, τα έργα του φράγματος. Θα είναι το έργο συμπληρωματικά. Ανάδοχος θα υπάρξει. Και ποιος θα επιβλέπει τον ανάδοχο? Αυτή είναι η ερώτηση ουσιαστικά. Κοιτάξτε, το έργο θα δημοπρατηθεί από το Υπουργείο Υποδομών. Ναι. Άρα το Υπουργείο Υποδομών θα επιβλέπει και την εξέλιξη του έργου. Ακριβώς. Όχι, το λέω μήπως και πρέπει, ας πούμε, σαν εδώ το ΕΒ παράδειγμα, να παρακολουθεί, να τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα, όλα αυτά. Όλοι παρακολουθούμε την πορεία του έργου. Μια συνέπεια, τέλος πάντων. Και όλοι παρεμβαίνουμε. Και όποτε προκύπτουν προβλήματα, προφανώς είμαστε συνεργασία και με το Δήμο, που είχαμε και μια πολύ στενή συνεργασία. Τον κύριο Φρακούλη, αλλά και τον ΤΟΕΒ, αλλά και όλους τους, τον Αγροτικό Σύλλογο, διότι υπήρχε κοινή αγωνία για το συγκεκριμένο αυτό έργο, οπότε νομίζω ότι όλοι είμαστε σε ευθεία γραμμή για να ολοκληρωθούν και τα δύο αυτά σημαντικά έργα. Υπάρχει μεγάλο θέμα και έτσι ευτυχώς αυτό δρομολογείται. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι θα πρέπει να μπει, να σκεφτούμε, να δούμε τι άλλο πρέπει να γίνει προκειμένου να μην ξεμείνουμε από νερό. Το φράγμα αδειάζει, χωρίς να θέλω να κινδυνολογώ, αλλά υπάρχει θέμα, έτσι. Και δεν ξέρω αν, ας πούμε, του χρόνου θα μπορέσει να καλλιεργήσει ο Γεραπετρίτης παραγωγός, έτσι. Κοιτάξτε, αυτό τώρα, το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής είναι εδώ. Έτσι, ήδη βιώνουμε τις συνεπίες του. Σίγουρα οι δρομολόγοι τέτοιων πολύ μεγάλων έργων θα αντιμετωπίσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και της λειψιδρίας, που θα γίνει ακόμα πιο έντονο στην περιοχή μας. Μην ξεχνάμε ότι το προηγούμενο διάστημα χρηματοδοτήσαμε και μικρά έργα ανόρυξης γεωτήσεων και στα χωριά με χρηματοδοτήσεις από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Επομένως, είμαστε στη διάθεση των τοπικών φορέων να συνδράμουμε με οποιοδήποτε τρόπο στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Πάντως, σίγουρα χρειάζεται ένας συνολικός σχεδιασμός και σε επίπεδο περιοχής αλλά και σε επίπεδο χώρας, όπως βεβαίως χρειάζεται, μια και μιλάμε και είμαστε και τρεις εβδομάδες πριν από τις ευρωεκλογές, σίγουρα χρειάζεται και ανασχεδιασμός σε επίπεδο Ευρώπης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και ιδιαίτερα του Ταμείου Αλληλεγγύης. Προκειμένου και εκεί να ενταχθούν κάποια έργα που πρέπει να γίνουν, προκειμένου να... Φανταστείτε ότι το κόστος από τις πολύ μεγάλες καταστροφές της Θεσσαλίας θα ξεπεράσουν 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε, αυτά... μιλάμε για πολύ μεγάλες καταστροφές, μιλάμε για πολύ μεγάλες φωτιές που προφανώς δεν τα βιώσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Επομένως, με βάση αυτές τις νέες εξελίξεις, σίγουρα και σε επίπεδο χώρας, αλλά ιδιαίτερα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να υπάρξει ένας συνολικός ανασχεδιασμός, ιδιαίτερα του Ταμείου Αλληλεγγύης. Και ταυτόχρονα, κύριε Υπουργέ, να έχει να κοιτάξουμε το χρόνιο αίτημα των μικρών φραγμάτων, το οποίο υπάρχει στην περιοχή και θα βοηθούσε, εκτός από τις γεωτρήσεις, να μπορέσουμε να
κρατάμε όσο νερό γίνεται, το οποίο αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, πάει, χάνεται λόγω της έλλειψης αυτής. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά πάντως με τα δύο αυτά έργα νομίζω η Ιερά Πέτρα θα θωρακιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ωραία. Γρήγορα, γρήγορα, κύριε Υπουργέ, η υγεία. Ο Πρωθυπουργός είχε έρθει εδώ, νομίζω ότι θα ξανάρθει τώρα, έτσι λένε οι πληροφορίες μας, εδώ στο Λασίθι, εδώ στην Ιερά Πέτρα. Μας είχε υποσχεθεί, όπως και εσείς εξάλλου, ότι το σύστημα υγείας, τα νοσοκομεία δεν κλείνει κανένα και θα ενισχυθούμε προσωπικό. Πού είμαστε? Εντάξτε, θέλω να ξεκαθαρίσω καταρχήν ότι προσωπικά είμαι μαζί με τους πολίτες που επιθυμούν και όλοι προσπαθούμε για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας στο νομό μας. Νομίζω αυτό είναι ένα κοινό τόπο για όλους τους λασιθιώτες. Και οι προσπάθειες και δικές μου προσωπικά, αλλά και του Υπουργείου, όλα αυτά τα 5 χρόνια κινούνται στην κατεύθυνση ενίσχυσης των δομών. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε και ένταξη στο ΕΣΠΑ, αλλά και στο Ταμείο Ανάκαμψης, στην αναβάθμιση των ΤΕΠ. Νέο πολυδύναμο ιατρείο στο Μακρυγιαλό, και αυτό εντάχθηκε προσφάτως στο Ταμείο Ανάκαμψης. Αύξηση των προϋπολογισμών των νοσοκομείων, ενίσχυση των νοσοκομείων με ιατρομηχανολογικό εξοπλισμό. Όμως υπάρχουν προβλήματα. Για παράδειγμα, το οποίο βέβαια ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι υπάρκτο μόνο στο λωμό μας, αλλά συνολικά στη χώρα μας, σε αλλεπάλληλες προσκλήσεις για την κάλυψη θέσεων δεν υπάρχει ανταπόκριση. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τότε επίσης χρειάζεται ένας καλύτερος σχεδιασμός της νοσοκομιακής κάλυψης με καλύτερο συντονισμό των νοσοκομείων, και αυτό πρέπει, είναι μια πραγματικότητα. Επομένως, υπάρχει περίπτωση να γίνει το, υπάρξει αυτό το αυτοδιοίκητο που ζητούν φορείς, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, το κάθε νοσοκομείο δηλαδή να έχει το δικό του προϋπολογισμό, το δικό του διοικητή κτλ. Ακούστε, κοιτάξτε, δεν περπάτησε το έχουμε συζητήσει πολλές, ναι, το έχουμε δεν συζητήσει περπάτησε, πολλές, δεν περπατεί αυτό. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Για μένα το αν θέλετε η κοινή διοίκηση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Όμως αυτό που θέλω όμως να επισημάνω είναι ότι επειδή βρισκόμαστε σε μια διαδικασία επιλογής νέων αναπληρωτών δικαιών και νέων υπέρχων, τα πρόσωπα, ξέρετε, παίζουν σημαντικό ρόλο. Εννοείται. Και στον τρόπο που ασκούν διοίκηση, αλλά και στον τρόπο που συντονίζουν τη λειτουργία των νοσοκομείων. Σωστά. Επομένως, πολλά από τα ζητήματα που και ο νομός μας αντιμετωπίζει είναι θέμα συντονισμού. Ωραία. Μήπως θα πρέπει να το δούμε αλλιώς και να μην υπάρχει το κομματικό κριτήριο, αλλά να υπάρχει μια αξιοκρατία, κύριε Υπουργέ? Σε αυτή τη φάση η διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη είναι απολύτως αντικειμενική. Μάλιστα. Έχει ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο, διότι όλες οι διαδικασίες γίνονται μέσω ΑΣΕΠ, και θα καταλήξουμε στην επιλογή τριών τελικά υποψηφίων, μεταξύ των οποίων ο Υπουργός θα επιλέξει τον τον ένα. Όλη έχουμε αυτή κάποια έτσι ενημέρωση, όχι, δεν κάποιο όνομα? Όχι, δεν έχουμε ακόμα. Έχουν υποβάλει αρκετοί σε όλα τα νοσοκομεία του, του Λασιθίου, αλλά είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. Άρα προσδοκούμε μέσα από αυτή την αντικειμενική επιλογή διοικητών που γίνεται ομολογουμένως για πρώτη φορά στην χώρα μας, να επιλέξουμε τους καλύτερους. Αυτούς που μπορούν με τεχνοκρατικά αλλά και αν θέλετε κοινωνικά κριτήρια, με την έννοια ότι θα πρέπει να αντιλαμβάνονται και τις ανησυχίες των τοπικών κοινωνιών, ταυτόχρονα όμως μέσα από πνεύμα σύνεσης, διαλόγου, να βρίσκουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Τώρα, σχετικά με αυτό, με τους διοικητές το οποίο αναφέρεται, ήταν, από όσο γνωρίζαμε, το χρονικό πλαίσιο για να διοριστούν ήταν για πριν τις ευρωεκλογές. Από ό,τι φαίνονται τα πράγματα θα είναι για μετά τις ευρωεκλογές, αλλά και ότι οι ανησυχίες θα καθυστερήσουν ακόμα περισσότερο η κατάσταση των διοικητών, η επιλογή τους, και ότι μπορεί να διοριστούν και ίσως και το Σεπτέμβριο και πιο μετά. Είναι κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία των νοσοκομείων. Πώς έπεσε έξω αυτό το χρονοδιάγραμμα? Κοιτάξτε, το σημαντικό σας είπα είναι σε αυτή τη φάση να ολοκληρωθεί αυτή η αντικειμενική διαδικασία και να έχουμε την πρόσληψη των νέων διοικητών
οι οποίοι αρμονικά θα πρέπει να συνεργαστούν για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην χώρα αλλά και στον νομό μας. Επομένως, αυτή η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Εγώ πιστεύω ότι αμέσως μετά τις ευρωεκλογές και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε τα τελικά αποτελέσματα. Mm-hmm. Για το κληροδότημα κοντέψαμε να το χάσουμε εκεί στο πολυατρίο του Μακρυγιάννου. Αλήθεια είναι, αλήθεια, αλήθεια είναι ότι αργήσαμε, έτσι, όμως είχαμε ένα ευτυχές αποτέλεσμα το οποίο θωρακίζει σε υγειονομικό πρωτοβάθμιο τουλάχιστον επίπεδο την περιοχή, ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας όχι μόνο των μονίμων κατοίκων αλλά κυρίως των επισκεπτών, διότι στο Μακρυγιάννου, ξέρετε, ο πληθυσμός διπλασιάζεται και τριπλασιάζεται το καλοκαίρι. Επομένως, είναι και αυτό μια σημαντική ενίσχυση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στην περιοχή του Μακρυγιάννου και μια ακόμα απάντηση υλοποίησης των κυβερνητικών μας δεσμεύσεων. Μάλιστα. Χρυσή. Γίνεται το μπάχαλο εδώ, κύριε Υπουργέ, για τη χρυσή. Βασικά το πρόβλημα από ό,τι έχω καταλάβει είναι η χρηματοδότηση. Να τελειώσουν οι μελέτες που πρέπει να τελειώσουν, να λυθεί το θέμα το ιδιοκτησιακό και να δούμε τι θα γίνει με αυτό το, με αυτό το νησί. Υπάρχει μία πληροφορία που πλανάται ότι μάλλον υπάρχει κάποιος ανάδοχος προς πώληση το νησί, δηλαδή θα μπει ιδιώτη στη χρυσή. Δεν ξέρω αν το έχετε ανέχει. Είναι πρώτη φορά που το ακούω. Ναι, υπάρχει αυτή η υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ωραία. Τι κάνουμε, δηλαδή, βασικά χρειάζονται χρήματα. Όπως και είχε πει και ο κύριος Χατζηδάκης, ο υπουργός εδώ τότε, περιβάλλοντος, τώρα οικονομικών. Χρειάζονται χρήματα προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η ιστορία. Να προστατευτεί το νησί, να μπουν οι κανόνες, να δουν. Το γνωρίζετε πολύ καλά το θέμα. Κοιτάξτε, σίγουρα, κοιτάξτε κατά την άποψή μου, νομίζω ότι οι διαδικασίες θα πρέπει να γίνουν πολύ πιο σύντομες. Με την έννοια πια ότι πράγματι είναι σε εξέλιξη κάποιες μελέτες. Οι μελέτες αυτές θα πρέπει να ολοκληρωθούν, διότι όλοι μας ενδιαφέρει και η προστασία του νησιού, διότι είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλους, Natura, ιδιαίτερο αν θέλετε αρχαιολογικού πλούτου. Επομένως το νησί θα πρέπει να προστατευθεί και με την έννοια της ασφάλειας του νησιού αλλά και της καθαριότητας, όμως θα πρέπει να τρέξουν πολύ πιο γρήγορα οι μελέτες και βέβαια να εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους. Άρα ενδεχομένως θα πρέπει να επαναξεταστεί και το μοντέλο που αυτή τη στιγμή υπάρχει στο νησί. Τι εννοείται, κάποια τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης του Προεδρικού Διαδάγματος? Εμείς πρέπει, αυτό που νομίζω όλοι συμφωνούμε, είναι ότι δεν πρέπει να μείνουμε σε επίπεδο μελετών. Δηλαδή για παράδειγμα θα πρέπει να νομοποιηθεί προβλήτα. Πρέπει να δοθούν χρήματα εκεί. Ναι, αλλά πριν δοθούν χρήματα θα πρέπει να τρέξουν οι κατάλληλες μελέτες. Διότι, που για και παράδειγμα, αυτές χρειάζονται χρήματα, κύριε Υπουργέ. Ορίστε. Που και αυτές χρειάζονται χρήματα. Προφανώς. Γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει το μοντέλο πρέπει να γίνει πολύ πιο ευέλικτο. Έτσι, διότι δυστυχώς το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν αναλωθεί μόνο σε προσωπικές αντιπαραθέσεις. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Έτσι, μικρή εξέλιξη, μικρή εξέλιξη των έργων. Έτσι, γι' αυτό πρέπει να ξαναδούμε το μοντέλο. Έτσι, για να δούμε πώς μπορεί να υπάρχει καλύτερη αξιοποίηση του νησιού, προστασία του, έτσι, αλλά ταυτόχρονα όμως να τρέξουν και όλα τα αναγκαία και απαραίτητα έργα. Χρειάζονται χρήματα. Δεν είναι μόνο χρήματα, επιτρέψτε μου. Ναι, για να τρέξουν οι μελέτες, γι' αυτό το λέω. Πρέπει να γίνει πιο ευέλικτο το μοντέλο. Ναι, οι υπηρεσίες όμως που θα έπρεπε να μεταλάβουν. Πιθανόν να χρειαστεί και τροποποίηση υπουργικής απόφασης. Ναι. Ναι, γιατί ας πούμε για επιμέρους θέματα όπως είναι η καθαριότητα, η ογκομέτρηση. Δηλαδή θα σας πω ένα παράδειγμα. Για πάμε αυτό, τι εννοείτε με αυτό? Θα σας πω ένα παράδειγμα. Για την ονομοποίηση, για παράδειγμα, της προβλήτας, θα πρέπει να εμπλακεί και το Υπουργείο Ναυτιλίας. Σωστά. Έτσι. Στην υπουργική όμως απόφαση, έτσι, δεν προβλέπεται η σύνδρομη και άλλων υπουργείων. Μάλιστα. Αυτό εννοείται. Βεβαίως. Η χρυσή είναι νησί. Έτσι. Το αρμόδιο υπουργείο το οποίο έχει την αρμοδιότητα των νησιών είναι το νησιωτικής πολιτικής. Με αυτή την έννοια δηλαδή. Με αυτή την έννοια το λέω, ότι θα πρέπει να εμπλακούν περισσότεροι, έτσι, να γίνουν πιο γρήγορες
οι διαδικασίες. Πάντως συνήθως όταν εμπλέκονται περισσότεροι αργούν περισσότερο οι διαδικασίες. Κοιτάξτε, υπουργέ, γι' αυτό. Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται να εμπλακούν 20 φορείς, έτσι, να εμπλακούν οι αρμόδιοι, έτσι, για να μπορέσουμε να τρέξουμε πολύ πιο γρήγορα το project. Δεν εννοείται δηλαδή κάποια περισσότερη εμπλοκή του Δήμου της Ιεράπετρας ή άλλων υπηρεσιών, επιπροσθέτως απλά κάποια υπουργεία να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Ο Δήμος είναι, πρέπει να είναι βασικός μέτοχος σε όλη αυτή τη διαδικασία, προφανώς. Εν πάση περιπτώσει, τώρα έτσι, έχει μόνο που αυτή τη στιγμή, που αυτή τη στιγμή δεν έχει το ρόλο. Όχι, δεν έχει έτσι, αυτό δεν που είναι. Πρέπει, έτσι. Μόνο τα απορρίμματα είχε. Ακριβώς. Άρα και ο Δήμος θα πρέπει να εμπλακεί περισσότερο. Έτσι, και οι αρμόδιοι, όπως σας ανέφερα για παράδειγμα, έτσι ώστε να έχουμε ένα αποτέλεσμα που νομίζω όλοι το επιθυμούμε. Ωραία. Αλλά νομίζω στα βασικά συμφωνούμε όλοι, έτσι, και ότι πρέπει να προστατευτεί, πρέπει να φυλακτεί, πρέπει να υπάρχει καθαρή. Νομίζω σε αυτά να μου συμφωνούν, πρέπει να νομοποιηθούν η προβλήτα που υπάρχει στο νησί. Νομίζω όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Ναι, σωστά. Άρα να βρούμε ένα πιο ευέλικτο τρόπο. Μάλιστα. Λοιπόν, και επειδή ξέρω ότι δεν έχετε πολύ χρόνο, έχω ακόμα δύο ερωτήματα πριν... Πολύ γρήγορα, γιατί προεδρεύω σε μισή ώρα. Λοιπόν, υπάρχει κάποια εξέλιξη στο παραλιακό μέτωπο της Ιεράπετρας, κύριε Υπουργέ, γιατί έρχεται Ιούνιος. Αυτό, να ξέρετε, αποτελεί και μια προσωπική μου προτεραιότητα. Για πάμε. Αυτό, τι περιμένετε, τι να περιμένετε. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η μελέτη ανάπλαση του παραλιακού χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Όπως βεβαίως τρέξαμε σε συνεργασία και με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, τρέξαμε τις διαδικασίες για την εξομοίωση της χερσαίας ζώνης. Αυτό ζητούμενο όμως το βασικό είναι η χρηματοδότηση. Εκεί κινούμαστε, έτσι, και πιστεύω σύντομα θα έχουμε και εκεί θετικά νέα. Θα αλλάξει, έτσι, και η νομοθεσία ή αλλάζει, νομίζω, δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαβούλευση. Και μπορεί να έχουμε άλλες εξελίξεις από ό,τι έχω καταλάβει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Θέλω να ξέρετε ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι πρώτο στην προτεραιότητά μου, σε συνεργασία φυσικά και με το Δήμο, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση και να τρέξουμε την συνολική ανάπλαση της παραλιακής ζωής της Ιεράπετρας, που καταλαβαίνετε θα διαμορφώσει μία νέα εικόνα για την πόλη της Ιεράπετρας, περισσότερο ελκυστική και για τους ντόπιους αλλά και για τους επισκέπτες. Μεταφορικό ισοδύναμο, άλλαξαν τα πράγματα με το που φύγατε. Οπότε δεν ξέρουμε, είμαστε νησί, δεν είμαστε τελικά. Κοιτάξτε. Το μεταφορικό ισοδύναμο θεσμοθετήθηκε επιμερών μου, αποκαθιστώντας μια αδικία σε επίπεδο νησιωτικής χώρας, αναγνωρίζοντας ότι και η Κρήτη είναι νησί. Είναι γεγονός ότι στην εφαρμογή του, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, παρουσιάστηκαν κάποια προβλήματα, με αποτέλεσμα να υπάρχει υπέρβαση του προϋπολογισμού. Νομίζω ότι δεν τίθεται κανένα θέμα καταργήσεως του μέτρου. Αυτό όμως που τίθεται είναι εξορθολογισμός του. Και εκεί νομίζω κινείται και είναι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Μάλιστα. Ωραία. Ευρωεκλογές, σας ρώτησα αν θα έρθει ο Πρωθυπουργός, γιατί έχουμε αυτή την πληροφορία και στην Ιεράπετρα. Αύριο θα είναι το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Το μόνο που γνωρίζουμε, τουλάχιστον επί της ώρας, είναι ότι 1 με 2 Ιουνίου θα είναι ο Πρωθυπουργός στην Κρήτη. Αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε μαζί με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην πρόεδρο, τον Βαγγέλη τον Μεμαράκη, και εκ νέου υποψήφιο ευρωβουλευτή την Ιεράπετρα. 12.30 ώρα θα είμαστε στην αίθουσα του Δημαρχείου της Ιεράπετρας, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με φορείς, με κατοίκους, το διακύβευμα των επόμενων ευρωεκλογών, διότι πρέπει να επισημάνουμε ότι μπορεί, ξέρετε, οι ευρωεκλογές να μας ακούγεται κάτι μακρινό, να μην γίνεται επί της ουσίας πολλή συζήτηση για τις ευρωεκλογές, όμως όλες οι σημαντικές αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών λαμβάνονται στις Βρυξέλλες και αφορούν την κοινή αγροτική πολιτική, αφορούν το Ταμείο Ανάκαμψης, αφορούν το μεταναστευτικό. Άρα για όλα αυτά... Την κλιματική αλλαγή, τους πολέμους, δηλαδή τους διεύρυνση, πάνω, την ψηφιακή μετάβαση, την ενεργειακή μετάβαση. Πάρα πολλά θέματα. Αλλά για όλα αυτά, 12.30 ώρα αύριο, ωραία, θα είμαστε στην αίθουσα εκεί, του Δημαρχείου. Ωραία, και ελπίζω να ενημερωθούμε περισσότερο για όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, γιατί αυτά που συζητιόνται μέχρι τώρα. Νομίζω έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο αύριο. Έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο, ο οποίος
έχει αποδείξει διαχρονικά ότι όχι μόνο αποτελεί μια εμβληματική φυσιογνωμία για την παράταξή μας, αλλά ένα άνθρωπο που διακρίνεται για την φιλοπατρία του και για την αγάπη του προς τον τόπο του. Απλά έχουν εξαντληθεί οι κουβέντες ουσιαστικά, οι προεκλογικοί. Δεν έχουν γίνει, να σας πω κάτι. Επιτρέψτε μου να πω. Ποτέ δεν, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό δεν ευθύνεται ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε η κυβέρνηση. Εμείς επιμένουμε να συζητάμε ευρωπαϊκά. Άλλοι προσπαθούν να θέσουν ζητήματα εσωτερικής ατζέντας, ουσιαστικά παραπληροφορώντας τον κόσμο, προσανατολίζοντας τον κόσμο. Όχι ότι δεν υπάρχουν θέματα για την εσωτερική ατζέντα, όμως οι ευρωεκλογές είναι πάρα πολύ κρίσιμες, διότι θα επηρεάσουν το μέλλον μας και το μέλλον βέβαια της Ευρώπης για τα επόμενα 5 Έτσι. Χρόνια. Ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε εκεί αύριο. Να είστε καλά, κύριε Πουλή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα να έχετε. Καλημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά για το... Ναι. Ξεκινήσαμε, το κάναμε...